Καλησπέρα τεκμάνια, Δημήτρης Αμπράζης εδώ και έχω σήμερα στα χέρια μου μια πιο οικονομική συσκευή που όμως έχει ενδιαφέρον είναι από την Vivo και ο λόγος για το Vivo Y22S θα έρθει στα καταστήματα από 2,29 ευρώ για την έκδοση με 6 GB RAM 128 GB αποθηκευτικό χώρο ενώ λίγο πιο μετά θα έρθει και μια έκδοση με 4 GB RAM και 4 GB αποθηκευτικό χώρο γύρω στα 180 ευρώ είναι όμω αρκετά δυνατή με τι τιμέ να ανεβαίνουν στα ύψη αυτή την περίοδο σε όλε τι συσκευέ. Είδαμε και σε μεσαία και upper midrange κατηγορία να φεύγουν τα 700 και να πηγαίνουμε στα 900 ευρώ. Υπάρχει μια ανακατανομή στι τιμέ η οποία θα χτυπήσει του πάντε. Η Vivo όμω φροντίζει να κρατάει τι τιμέ σταθερές και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει προσωπικά φαντάζομαι και σε εσάς οπότε ε, ήρθε η ώρα να δούμε το Vivo Y22s Να ξεκινήσουμε από το κουτί Έρχεται σε σελοφάν μέσα, βλέπουμε εδώ έχουμε το Starlit Blue στα χέρια μας, 6GB 128 με Snapdragon 680, 5000mAh μπαταρία και φόρτιση στα 18W, με το φόρτιστη φαντάζομαι να είναι μέσα όπως κλασικά στις περισσότερες συσκευέ της Vivo και μια 50MP πίσω κάμερα. Οκ, okay. ωραία. Ο, το μοντέλο είναι το V2206. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Οκ. Okay. Ε, τυπωμένο λέει με μελάνι σόγιας, φαντάζομαι. Οκ. Okay. Στη συσκευασία περιέχεται τηλέφωνο, φορτιστής, καλώδιο, ε, φόρτιση, οδηγός εγκατάστασης ή εκκίνησης, εργαλείο SIM που μεμβράνη. Okay. Οκ, θα τα δούμε τώρα. Και από κάτω δεν έχουμε κάτι τα γράμματα είναι ανάγλυφα όπως και στις προηγούμενες συσκευέ εταιρεία που έχουμε δει οπότε πάμε να ξεπακετάρουμε Οπα, κάτι δεν έκοψα καλά εδώ ωραία πάρα πάρα πολύ ωραία εδώ το κουτί δεν έχει κάτι άλλο να κόψω Οπ. Έλα, μπορείς, ναι. Στην άκρη το κουτί εδώ το κινητό να πάει στο πλάι εδώ κάποια αυτοκόλλητα που φαντάζομαι πάνε έξω αλλά είναι δείγμα η συσκευή ωραία Οκ, okay, ο φορτιστής εδώ βλέπουμε στα ε, 9V 18W 2A ή 5V ε, 2A 10W αναλόγως Οκ, okay, μια χαρά εδώ είναι το εργαλείο τη SIM και το καλωδιάκι το οποίο είναι USB σε USB Type-C Εντάξει αρκετά είδαμε από το κουτί Η αλήθεια είναι το φαίνεται που ανοίγω βίβο και δεν έχει μέσα ακουστικά για παράδειγμα Και θήκη αλλά δεν διανύουμε τις καλύτερες εποχές ε, αυτή την περίοδο Λοιπόν ε, από εδώ Εδώ είναι Μασικά δεν όμως χρειάζεται θα το τραβήξω έτσι εδώ Στην άκρη και αυτό Εδώ είναι η συσκευή Πολύ όμορφο το χρώμα ε, Ανάλογα με το φως κάνει ωραία παιχνιδίσματα Και αν το φέρω και πιο κοντά Είναι κάτι σαν χρυσόσκονη μέσα Δεν ξέρω κάνει αυτό το αστερό τέτοιο Πολύ πολύ ωραία φάση Πάρα πολύ ωραία γυαλί στην πρόσωψη, πλαστικό στο πλαίσιο και την πλάτη, όμως φαίνεται πολύ πολύ καλή η ποιότητα κατασκευής και οι κάμερες πίσω παρότι είναι μικρό, μεσαία κατηγορία, φαίνονται τεράστιες και εντυπωσιακέ, όμως οι τρυπούλες είναι κλασικές μικρότερες, απλά είναι για χαρά εντυπωσιασμού αυτές και μια καμερούλα εδώ συγκεκριμένα έχουν μια 50 MP την βασική κάμερα της συσκευής με ευστόπ 1.8 στο διάφραγμα μια 2 MP μάκρο εδώ και μία για τον υπολογισμό του βάθους πεδίου power button και volume rocker από εδώ, το power button φαίνεται να είναι και σαρωτή δακτυλικών από αποτυπωμάτων. και στην πρόσωψη μια οχτάρα κάμερα, f-stop 2 που τραβάει και 1080p βίντεο, σε αυτήν την κατηγορία μην περιμένετε 4k, έχουμε το φιλμάκι προεγκατεστημένο στην συσκευή, από κάτω έχουμε το ηχείο, usb type-c για την φόρτωση, τζάκι ακουστικά, Άλλη φάση, και το μικροφωνάκι μα. Στο πάνω μέρο έχουμε μπαίνει η μα. Ε, μια χαρά και microSD αν θέλουμε να κάνουμε επέκταση του αποθηκευτικού χώρου, ειδικά για την έκδοση 464 που θα βγει πιο μετά, χρειάζεται. Ε, και είναι dedicated slot, δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε μια από τι δύο SIM. Μικροφωνάκι επίση πάνω για το active noise cancellation, από εδώ καθαρό. Μια χαρά παρόλα αυτά, στο χέρι δίνει πάρα, πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Πολύ ωραία. Ε, να κάνουμε και το πρώτο boot και όσο ανοίγει να πούμε και τα χαρακτηριστικά του έχω μια 6,55 inches οθόνη ανάλυση 720x1612 είναι 720p η οθόνη 270 ppi επικνότητα σε pixels σε αυτή την κατηγορία έλεγα θα ήθελα 1080p ε, πόσο μάλλον σε IPS LCD όμως για να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά ε, και με τον ανταγωνισμό να παίζει σε αυτές τις αναλύσεις ε, Πολλέ συσκευέ του ανταγωνισμού. Οκ. Okay. Ε, θα δούμε και πώ θα πηγαίνει η κάμερα, η αλήθεια είναι, και να δούμε και αν μα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι συσκευέ έχουν βελτιωθεί, δηλαδή δεν είναι και 720p που είναι, δεν είναι η συσκευή που είχαμε πριν 7 χρόνια που δεν παλευότανε. Είναι διαφορετική η φάση. Ε, έχουμε Snapdragon 680 στο εσωτερικό και έχουμε 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο. Οκ, ε, okay, μια χαρά. Ε, σε αυτό το κομμάτι είναι ok. 5.000 μίλια περρώσει μπαταρία, Θέλει 70 ε, λεπτά για να φορτίσει το 70% με τον 18W φορτιστή που έχει μέσα. Που είναι ok για αυτή την κατηγορία τιμής και μιλάμε για τιμή εκείνης έτσι, έχει FM radio για όσου ρωτάτε γενικότερα ε, και υποστηρίζει και reverse charging αν συνδέσουμε USB εδω τα Type-C σε type, σε type φορτίζουμε και ό,τι άλλο θέλουμε ε, και υποστηρίζει και USB on the go αν θέλουμε να συνδέσουμε στικάκι είναι ok, πολύ πολύ ok λοιπόν στο χέρι παρόλα αυτά έχει την αίσθηση του premium αυτό πίσω είναι πολύ όμορφο το bump για τις κάμερες μένα μου αρέσει και ξεχωρίζει και έχει μια πολύ μια εμφάνιση η οποία συνήθως συναντάται σε πολύ πιο ακριβά ε, τηλέφωνα λοιπόν ε, κάτι άλλο από χαρακτηριστικά δεν νομίζω ε, είναι IP 5, ε, IP 54 plus φάση βάρος 192 γραμμάρια και το πάχος είναι 8,4 χιλιοστά μόνο οπότε είναι μια χαρά κάνω το στήσιμο στα γρήγορα και πανέρχομαι Άνοιξε λοιπόν η συσκευή, έκανα και ένα Geekbench, δυστυχώς όμως την ώρα που το έτρεχα κατέβασε update, κατεβασα κατεβασε άλλες 7-8 εφαρμογές, οπότε το score είναι αρκετά μειωμένο σε σχέση με αυτά που δίνει ο 680, θα το δούμε πιο αναλυτικά στο αναλυτικό review, παρόλα αυτά, ε, εδώ είναι η συσκευή ανοιχτή ε, Έχουμε μια οθόνη 720p που φαίνεται αρκετά να Τη φέρω και λίγο πιο κοντά για να δείτε τι εννοώ, φαίνεται αρκετά. Οκ, okay, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και με μια φωτεινότητα γύρω στα 5, 530 nits, κάπου εκεί είναι, που εντάξει δεν είναι τα χιλιάρια που φτάνουν οι μεσαία κατηγορία και πολύ πιο ακριβές συσκευέ, αλλά είναι αξιοπρεπέστατα για μια normal χρήση. Ε, θυμάμαι πιο παλιά που λέγαμε κόπο το iPhone 5 με 550 nits φωτεινότητα. Βλέπει κάτω από τον ήλιο, φοβερό. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τρέχει Android 12 με το Fantas 12. Να πάμε λίγο σε ρυθμίσεις οθόνε. Αυτό που δεν είπα πριν είναι το οθόνε στα 90Hz. Το οποίο είναι μια χαρά. Ε, το λευκό νομίζω και καίγεται λιγάκι στην κάμερα. Οπότε να βάλω dark theme. Ε, πιο ωραία. Λοιπόν και ε, βλέπουμε εδώ refresh rate, smart switch το έχει, 60 με 90 αναλόγω τι υποστηρίζει η κάθε εφαρμογή, καλή φάση γι' αυτό ε, και δεν έχουμε κάτι άλλο, color temperature για να φτιάξουμε εδώ πέρα το, τη θερμοκρασία στην ουσία του φωτός ε, okay, eye protection, κόβει λίγο την μπλε ακτινοβολία για να μην κουραζούν τα μάτια μας και να μην μένουμε ξέρευνοι το βράδυ, καλή φάση όλα αυτά E, display, ναι, ποιες εφαρμογές θέλουμε να παίζουν e, πάνω, εντάξει, κάτι άλλο e, φοβερό, dynamic effects τα έχουμε και εδώ, είναι ωραία φάση, τα έχουμε δει και σε όλες τις προηγούμενες συσκευές της, e, Vivo, οπότε δεν έχει τόσο νόημα να τα ξαναδούμε. E, μπαταρία εδώ, είμαστε τώρα 3% εντάξει, e, να δείχνει το battery percentage πάνω. Οκ, okay, δεν έχει φορτιστεί ποτέ η συσκευή. Τώρα την ανοίξαμε άλλωστε. Ultra Game Mode. Ε, αυτό αξίζει ε, για παιχνίδια. Μπουστάρει και το, τις επιδόσεις. Βγάζει και ένα sidebar. Είναι ωραία φάση. Δεν μπορώ να πω. Άμα παίζεις παιχνίδια και τα λοιπά. Βγάζει Game Picture in Picture. Ωραία. Κάποιες εφαρμογές. E-Sport Mode που βγάζει κάποια ωραία πραγματάκια έξτρα. το δούμε στο αναλυτικό review αυτό να κάνει block τα notifications και τα λοιπά και στο system εδώ, έχουμε κάτι εδώ phone clone αυτό το θέλουμε το navigation about phone, λοιπόν 6 με γίγα συν 2 από τον αποθηκευτικό χώρο Οκ. Okay. Okay. Ε, 128 γίγα βλέπουμε στα dragon 6 36... 8 πυρηνάκι είναι. 4 πυρήνε κράιο 265 στα 2,4 γίγα και άλλοι 4 κράιο 265 silver στα 1,9 γίγα για τι πιο χαλαρέ εργασίε και για οικονομία στην μπαταρία. Όταν χρειαστεί το κάτι παραπάνω ανοίγει του gold του πυρήνε. Οκ. Okay. Ε, αυτά από τις ρυθμίσεις, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ τα τυπικά και μιλώντας για ρυθμίσεις ε, έχουμε το από δακτυλικών αποτυπωμάτων εδώ που είναι χαρακτηριστικά γρήγορος. Έτσι κοιτάξτε το. Ίσα από κουμπάω. Και ξεκλειδώνει μια χαρά και φυσικά έχουμε και face unlock, να το κάνουμε τον νύχι. Οπ. Ξεκλείδωσε. Ε, ναι, δεν έχω βάλει να θέλει swap για να ξεκλιδώσω, αλλά ξεκλείδωσε πολύ πολύ γρήγορα. Οκ. Ε, okay. Πάμε να δούμε το κομμάτι της οθόνης. Έχω ανοίξει ήδη ένα βίντεο, κλασικά Guardians of the Galaxy. Εδώ είναι λοιπόν η οθόνη. Είναι αξιοπρεπέστατη. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα στην χρήση της, η αλήθεια είναι. Ε, οπότε, κομπλέ. Καλή και η φαίνεται, ωραία χρωματάκια. Έχει 70% NTSC από χρώματα, δεν είναι τα πιο ρεαλιστικά που θα βρούμε, αλλά είναι αρκετά ok και ευχάριστα. Ειδικά σε αυτήν την κατηγορία τιμή, εγώ μια χαρά την βλέπω την οθόνη, παρότι είναι 720p και περιμένετε να δούμε και τι ωραίε αυξήσει που έρχονται. Έτσι. Ε, ε, είναι πολύ ok και το μέγεθος είναι αρκετά καλό Δεν θα με χάλαγα ένα 1080 Η αλήθεια είναι ούτε να ήταν OLED αλλά κάτι δίνεις κάτι παίρνει σε αυτές τις ε, κατηγορίες για να κρατήσεις την τιμή εκεί που θέλεις ε, η εταιρεία φρόντισε να έχει ένα, μια ωραία κατασκευή ε, θα δούμε και τη συνέχεια και τον 680 δεν μας έβαλε κανέναν Unisoc μέσα που έχουμε δει από άλλους στα 180 και στα 200 ευρώ ε, οπότε ναι έχουν έρθει και άλλε συσκευέ, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά σε κάποιο άλλο βίντεο. Που εντάξει, είναι σε αυτά τα χρήματα, αλλά η τιμή είναι καμία σχέση. Ε, αυτά που δίνει στα 200 ευρώ ο άλλο με αυτά που δίνει αυτό το βίβο. Οπότε εμένα πλέον ε, μου φαίνεται πολύ ok. Στο κομμάτι του ήχου ε, έχουμε ήχιο από κάτω, μονοφωνικός ο ήχος. Αλλά παίρνουμε τζάκ για ακουστικά.

και οι μεσαίε φαίνονται συμπαθητικέ από την κατηγορία τη συσκευή για μονοφωνικό ηχείο. Yeah. Νομίζω είναι οκ. Οκ. Εντάξει. Και η ένταση είναι σε καλά επίπεδα. Ποτέ δεν με χαλάει, βέβαια, λίγο παραπάνω. Και η αλήθεια είναι σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να έχει ήχο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ακουστικό για αυτό το κομμάτι, να συμπληρώσει λίγο τον ήχο, να δώσει λίγο παραπάνω βάθο. Έχω συνηθίσει από τι τελευταίε συσκευές που κάνω το στερεοφωνικό ήχο, οπότε λιγάκι μου κακοφαίνεται. Αλλά δεν είναι και η μόνη σε αυτήν την κατηγορία που έχει στερεοφωνικό ήχο. Εmm. Οκ, okay, για μουσική ούτω ή άλλω και για κάτι παραπάνω, εγώ θα βάζω ακουστικά συνήθω. Δεν ακούω από τα ακουστικά, από τα ηχεία ενό κινητού. Ε, μόνο αν θέλω να δω ένα βίντεο εκεί που κάθομαι στον καναπέ, μέχρι να, βρω τα ακουστικά, εντάξει, το βάλω να παίξω από τα ηχεία, δεν τρέχει μία. Anyway, ε, αυτό ήταν ο οίκο. θα δούμε το κομμάτι τη κάμερα παρόλα αυτά τώρα. Και πάμε εδώ. Η γνωστή εφαρμογή τη ε, Vivo. Οκ. Okay. Ε, λειτουργεί ανοιχτό, πορτρέτο, φωτογραφία, βίντεο και στο more. 50 MP πανοραμική, live photo, slow motion, time lapse, pro mode, να σκανάρει documents και double exposure. Τα γνωστά πάνω κάτω που έχουν οι περισσότερε συσκευέ. Έχουμε τον, φακό για τα πορτρέτα πίσω, τον depth των αισθητήρα. Ένα επί και δύο επί ψηφιακό προφανώ. Ε, να βρω κάτι να βάλω να φωτογραφίσουμε. Έτσι για το. να δούμε τι κάνει. Οκ. Okay. Έχουμε και μια 2MP macro, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ωραίο oh, που okay. έχει πίσω, δεν θα πω ότι με χαλάει. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Και εδώ έχουμε το κουμπάκι του macro. super macro φάση λέει. Επειδή έχω κόντρα φωτισμό. Να το γυρίσω λίγο πιο εδώ. Από τα 4 εκατοστά λέει. Δεν, είναι, δεν έχει το focus. Έτσι. Μόνο φωτομετρή. Πρέπει να βρούμε την απόσταση. Έστω εδώ τέλος πάντων. Και από την εμπρόσθετη 8 8MP έχει και night mode. Στο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχει και λειτουργία ανοιχτό στο πορτρέτο. Πρέπει να κάτσει λίγο ακίνητος βέβαια. Οκ. Okay. Να πάω πορτρέτο να δούμε και την αναγνώριση περιγραμμάτων και να αλλάξω και το F. Εδώ να θολώσει full φουλ πίσω. Για να δούμε τι έκανε. Αχά! Παρότι η οικονομική συσκευή έχει αναγνωρίσει αρκετά καλά τα μαλλιά μου. Με το έχω αφήσει και πίτι κάτω για να δούμε αυτό το κομμάτι. Έχει ε, αναγνωρίσει αρκετά καλά τα μαλλιά μου. Οκ. Okay ωραία, με πολύ θόλωμα πίσω και η λεπτομέρεια είναι ικανοποιητική για 8 MP αισθητήρα, μια χαρά. Εδώ είναι η μακρό, Οκ. εντάξει, okay. κλασική 2 MP μακρό και ε, εδώ είναι από τον βασικό που δεν είναι διόλου άσχημο, δηλαδή βλέπουμε λεπτομέρεια εδώ τη σκόνη, κάποιες σύνες που έχει μαζέψει από τη σκόνη πάνω, έχει λεπτομέρεια. Θα το δοκιμάσω έτσι και σε πιο χαμηλό φωτισμό. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται άσχημη η καμερούλα. Η αλήθεια είναι. Ε, εντάξει, είναι μικρομεσαία κατηγορία η συσκευή, δεν περιμένω θαύματα. Θέλω να δω όμω το HDR του πώ θα πηγαίνει σε λίγο πιο δύσκολα σκηνικά. Και αν μπορεί να τα απεξέλθει, έχει αυτά τα πολύ ωραία φίλτρα τα οποία τα χρησιμοποιώ στο H80 Pro που έχω αυτή την περίοδο για βασική μου συσκευή και έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον και στο βίντεο. Εδώ έχουμε δυνατότητα για 1080 προφανώ 60 FPS, όχι 1080 30 FPS, 720 60 FPS, και έχουμε εδώ ε, κάποια φίλτρα επίση. Ωραία! Μια ναι, χαρά! Δεν είναι κινηματογραφική ε, η συσκευή, ούτε περιμένω να έχει ιδιαίτερη σταθεροποίηση. Όλη η όλη φάση βασικά να το δούμε τώρα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο στην οθόνη. Ε, να δούμε αν κάνει κάποια επεξεργασία <σχεδόνι> μετά. <σχεδόνι> Όχι, δεν έχει κάποια σταθεροποίηση ιδιαίτερη. Εντάξει, είπαμε είναι αυτή τη κατηγορία η φάση. <κκοί> λοιπόν, ε, επιδόσεις Όπω είπα, το τεστ μου έδωσε ένα πολύ χαμηλό αποτέλεσμα γιατί κατέβαζε update εκείνη την ώρα και παίρναγε εφαρμογέ. Οπότε το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενα. Συνήθω ο 680 δίνει κάπου στα 1200 με 1400 ποντάκια στο Geekbench. Εδώ πέρα μου έδωσε 1000. Ε, φαντάζομαι ότι όταν θα το τρέξω με την συσκευή πιο ήρεμη θα πάει πιο πάνω. Ε, δεν νομίζω ότι πάει να, όταν κάνουμε δουλειά κατεβάζουμε 750 εφαρμογέ και κατεβάζουμε και update και τι περνάμε και κάνουμε sync τα λοιπά ε, δεν είναι η καθημερινή χρήση. Αυτά τα κάνει συνήθω να μπαίνει στην φόρτιση η συσκευή. Ε, είναι ok ο 680 είναι γνωστό τσιπάκι, το οποίο μπορεί να παίξει κάπου να τρασικώσει και λίγο gaming, ένα Call of Duty, όχι στα full high, αλλά θα το παίξει. Και σίγουρα δεν έχει θέμα να διαχειριστεί τις καθημερινές εφαρμογές στα social media, το Facebook, το Messenger, το WhatsApp, το Viber, το YouTube κτλ. Είναι μια συσκευή σε αυτά τα χρήματα, η οποία κάνει ό,τι χρειάζομαστε στην καθημερινή μας χρήση, αλλά το κάνει καλά. Όχι υπερβολές, έτσι, α, είναι, σου δίνει αυτά τα βασικά τα οποία χρειάζεται ο χρήστη μέσα στην καθημερινότητά του. Ε, και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, θα μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια, θα μπορέσει να ανοίξει κάποια πιο, λίγο πιο βαριά εφαρμογή. Ένα snapshot για παράδειγμα, για να κάνει μια επεξεργασία βασική σε κάποιε φωτογραφίε. Ε, αλλά μην περιμένουμε να κάνουμε video rendering με αυτό το chip. Δεν είναι αυτό ο σκοπό του. Ε, ο 680 είναι ένα τσιπάκι το οποίο έχει πολύ καλή αυτονομία παρόλα αυτά. Είναι στα 6 νανόμετρα και μιλώντα για αυτονομία, 5.000 μιλιαμπερό μπαταρία το άνοιξαν στο 33%. Ε, ξεκίνησε τα sync στα σούξου μου, ξεκούμε τα 100. Και τραβήξαν φωτογραφίε, το benchmark, είδαμε την οθόνη, τον ήχο κτλ. Είναι κομπλέτ. Συγκεκριμένα η κάμερα, όταν άνοιξα τη συσκευή, έχει γράψει μέχρι στιγμή 41 λεπτά. Προφανώ δεν θα το δείτε όλο αυτό. Γιατί είναι το στήσιμο τη συσκευή που την άφησα ανοιχτή. Είναι τα benchmarks, είναι όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ε, θα δείτε μια πολύ μικρότερη version τη συσκευή του βίντεο αυτού που τραβάνε οι κάμερε. Κάνω μια χρήση τώρα, 41 λεπτά. Όπως και να έχει φαίνεται μια αρκετά ικανή συσκευή για τα χρήματά της πάντα. Η οποία, γιατί όχι, είναι πολύ όμορφη. Έχει καλή ποιότητα. Μου δώσει πολύ ωραία εσύ στο χέρι. Ε, μ' αρέσει και το χρωματάκι αυτό και το παιχνίδισμα που κάνει. Η οθόνη θα ήθελα να είναι 1080, αλλά δεν θα πω ότι με χαλάει στην χρήση κάπου. Ε, δεν κατάφερα να δω από αυτή την απόσταση που το βλέπω τώρα, μια απόσταση τέτοια να δω pixels. Άμα το φέρω πιο κοντά, εντάξει. Ναι, εδώ, από εδώ ξέρω εγώ. Α δεν είναι τόσο sharp. Αλλά από εδώ, αυτή την normal την απόσταση που βλέπουμε ένα κινητό, από τους 30-40 πόντους, είναι κομπλέ. Εντάξει, προφανώ προφανώς και θα ήθελα 1080. Αλλά οκ. Okay. Στο κομμάτι του ήχου σίγουρα θα ήθελα στερεοφωνικό ηχείο. Το έχω συνηθίσει πλέον και μου κακοφαίνεται. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν είναι άσχημο. Αλλά σίγουρα θα ήθελα το στέρεο ήχο για να μου δίνει αυτό το μεγαλύτερο βάθο. Η κάμερα φαίνεται ικανή με την 50 πίσω. Θέλω να το δω και σε χαμηλό φωτισμό. Σύμφωνα με την εταιρεία τουλάχιστον και το, τι προφορέ που έχω πάρει, να ε, πάει καλά σε χαμηλότερο φωτισμό. Θα το δούμε και αυτό και στο κομμάτι του βίντεο πώ θα πηγαίνει από θέμα ποιότητα και γενικότερα. Και την μπορώ να προσφέρω. Είναι θα την ψάξω τη συσκευή και θα επανέλθω στο αναλυτικό review. Επιδόσει ξέρουμε που είναι 680, Δεν είναι η πρώτη συσκευή που βλέπουμε. Την κάνει τη δουλειά του. Ε, δεν έχει κολλήματα, σπασίματα κτλ. Οικονομικό με την μπαταρία. Οπότε είναι και που παίζει αυτή η κατηγορία. Ε, το 2022, γιατί ξέρω θα χρήσουν την κλασική από κάτω. Ναι, αλλά μπορώ να βρω δύο χρόνια πριν τη συσκευή. Ναι, είναι ότι έχει μείνει στόκ σε κάποια μαγαζιά. Και αν τη βρει πάρτινα μαζί σου σε λίγο θα τη βρίσκει. Απλά τα πράγματα. Οι τιμέ ανεβαίνουν σε όλα. Αν βρει κάποια περσινή πιο φτηνά από αυτό με το ίδιο hardware, πάρτο. Μην τα αφήσει. Πάρτο. Ε, αλλά αν δεν βρει, γιατί είναι ότι, όπω είπα, ότι έχει μείνει σε στόκ σε κάποια καταστήματα. Ε, που δεν φύγανε, που δεν τα πούλησε, που ξέρω εγώ τι. Δεν ξαναβγαίνουν αυτέ οι συσκευέ, δεν θα βγουν καινούριε, ξαναφτιάξει η εταιρεία το ίδιο μοντέλο, θα σου φέρει το φετινό που θα είναι περίπου ίδιο σχέση με πέρσι γιατί έχουμε το πρόβλημα με τα chipsets και ακριβότερο γιατί έχουμε το πρόβλημα με τον ανεφοδιασμό. Ξέρω εγώ τι προβλήματα έχουν πει οι εταιρείε, πώ δημιουργούν αυτή την άνοδο τιμή. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί αυτά ξέρω εγώ φτιάχνονται στην Κίνα. Τα iPhone φτιάχνονται στην Κίνα όλα φτιάχνονται στην Κίνα που δεν έχει θέμα με το ρεύμα της και με την ενέργειά της ε, τα μεταφορικά έχουν ανέβει πάρα πολύ γενικά υπάρχει μια άνοδο ε, στις τιμές η Vivo από όσο βλέπω τουλάχιστον προσπαθεί να κρατήσει τις τιμές γι' αυτό είδαμε και το Q80 Pro να δισκάει στο χιλιάρικο όταν οι υπόλοιποι παίζουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά 1300-1400 ε, θα δούμε λοιπόν θα πάει και στο μέλλον η Vivo, από όσο γνωρίζω προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές κάτω, μαγιά του το γουστάρω αυτό. Ε, και αυτό θεωρώ ότι στα 180 και στα 229 για την 6128 είναι αρκετά κομπλέ. Έτσι. Ε, θέλω να το δοκιμάσω λοιπόν παραπάνω. Αυτά μέχρι στιγμή, σαν πρώτη επαφή. Καλέ εντυπώσει μου έχει αφήσει έτσι, σαν ε, πρώτο μισάωρο που το χρησιμοποιώ και το βλέπω. Ε, θέλω παραπάνω τσεκάρισμα στην φάση. Μείνετε συντονισμένοι, θα έρθει το αναλυτικό review και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Α, ξέχασα. Κάντε ένα subscribe και ένα like, βοηθάει πάρα πολύ, μας έχει βγάλει την πίστη το YouTube. τα ε, θέλει αυτά, αν θέλετε να μας στηρίξετε δεν χρειάζεται, ούτε να μας πληρώσετε ούτε τίποτα. Ένα subscribe ένα like στο βίντεο, πείτε μου και τι από κάτω, τα comments και τα λοιπά, τα λέμε από κάτω πολλές φορές, προσπαθώ να απαντάω, ε, παρότι δεν υπάρχει άπειρος χρόνος, ε, προσπαθώ να απαντάω στους περισσότερους, αν όχι σε όλους από εσάς που σχολιάζετε και με ρωτάτε πράγματα από κάτω ε, και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε!